Φαρβουδικά ήταν ένα χρυσό γκολ για την ομάδα. Πήρε με την πρόκληση και μάλιστα σε ένα σημείο που η Όντι μας είχε βάλει στα σχοινιά. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος για τον γκολ που πέτυχα, καθώς είναι το πρώτο μου με τον Μπας Γιάννη. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι πιο χαρούμενος για την πρόκληση που πήραμε. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα, για όλους, για την πόλη, για όλη την Ελλάδα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πιο αργά και βασανιστικά δεν θα μπορούσε να πάει μπάλα, νομίζω, στα δίχτυα. Τι σκέφτηκες τη στιγμή του πλασέ? Ήθελα πρώτα απ' όλα, μόλις ήταν την μπάλα, ήθελα να σουτάρω κατευθείαν. Απλά ήθελα να το σιγουρέψω, γι' αυτό προσπάθησα να αντιφέρω στο αριστερό μου. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ο αντίπαλος και ίσα πρόλαβα να τζιμπήσω και ευτυχώς πρώτα έβαλε το χεράκι του Θεός και κατέληξε στα δίχτυα. Τα συναισθήματά σας ποια είναι λίγες ώρες μετά? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είχαμε πει πριν τον αγώνα ότι θέλουμε να γυρίσουμε πίσω χαμογελαστοί, να έχουμε όρεξη, να μην είμαστε με κάτω τα μούτρα. Γι' αυτό τρέξαμε, παλέψαμε, δώσαμε και την ψυχή μας, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, για να κάνουμε πρώτα απ' όλα εμάς χαρούμενους, δεύτερο τον κόσμο ταξίδεψε ως εδώ για μας και τρίτον όλη την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα. Υπήρξε στιγμή στο παιχνίδι που είπατε ότι μάλλον δεν θα καταφέρουμε? Από τη στιγμή που προηγήθηκε η ΟΤ με το πέναλτι, κάπως τα χάσαμε για ένα τέταρτο 20 λεπτό. Είχαμε μπει μες στην περιοχή μας και πιστεύαμε ότι δεν θα αντέξουμε, αλλά τελικά δώσαμε και την ψυχή μας, όπως είπα, και ευτυχώς πήραμε αυτή τη σπουδαία πρόκληση. Ουσιαστικά έχεις δύο συμμετοχές. Στη μία, στην Ξάνθη, ο Πας Γιάννη να πανηγύρισε την έκτη θέση που λίγο πολύ ξέρουμε ότι μπορεί να μας φέρει στην Ευρώπη. Στη δεύτερη πανηγυρίζεις μια πρόκριση. Μπορούσες να φανταστείς κάτι ιδανικότερο? Όχι, εντάξει, εγώ προσπαθώ να δίνω το καλύτερο πάντα, όποτε με χρησιμοποιεί ο προπονητής μου, είμαι πάντα στη διάθεσή του, είμαι πάντα έτοιμος και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δίνω το 100% σε κάθε μάτς για να βοηθάω την ομάδα μου. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρντο, καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Και για την Αλκμαρ, έτσι ένα σχόλιο? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκουραστούμε, και το ταξίδι και το παιχνίδι, παίξαμε και παράταση και έχουμε χρόνο ακόμα να δούμε και το παιχνίδι με την Αλκμαρ σιγά σιγά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.